Πέρα λοιπόν από τα οικονομικά και τα εργασιακά, ο Δήμος Νίκαιας αντιμετωπίζει, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθαριότητα. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, η συντήρηση μικρών και μεγάλων χωματερών στην πόλη, η άρνηση της ανακύκλωσης λόγω κομματικών γραμμών παρά τον υποχρεωτικό νόμο, οι καταγγελίες των κατοίκων και οι παραπομπές του Δημάρχου στον Εισαγγελέα από το υγειονομικό της Νομαρχίας, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για την πιο άμεση ίσως υπηρεσία του Δήμου. Εσείς πώς οραματίζεστε τη στρατηγική σας σε αυτό το τομέα? Υπάρχουν λύσεις? Μπορούν να φέρουν αποτελέσματα? Και αν ναι, πόσο άμεσα? Κοιτάξτε, τα δύο θέματα που κατά την άποψή μου ο Νικαιώτης περιμένει απάντηση άμεσα είναι η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμωτήτων του Δήμου, να υπάρξει μια οικονομική ασφάλεια στους εργαζόμενους και στους δημότες ότι δεν θα κλείσει ο Δήμος, δεν θα αυτοκαταργηθεί ο Δήμος, γιατί έτσι όπως πάει, εκεί πηγαίνει. Το ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό, το οικονομικό, και το δεύτερο κατά την άποψή μου τεράστιο θέμα είναι η καθαριότητα. Ο πολίτης πρώτα απ' όλα ζητάει να έχει μια πόλη καθαρή. Ζητάει στο πεζοδρόμιο του να μην έχει σκουπίδια. Ζητάει οι κάδοι του να πλένονται, αν όχι μια φορά την εβδομάδα που πλένονται στο ρέντι, μια φορά το μήνα, μια φορά τους δύο μήνες. Αλλά να πλένονται κάποια στιγμή, να μην περνάει και να τον πιάνει η μπόχα δίπλα από τον κάδο. Στο ρέντι έχουμε αποκομιδή 7 ημερών. Στο κέντρο της πόλης πολλές φορές περνάει και το πρωί και το απόγευμα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ πυκνοδομημένο για τα δικά μας δεδομένα. Έτσι. Δεν θέλουμε να έχουμε σκουπίδια έξω από τους κάδους. Λέω λοιπόν ότι και θεωρώ ότι αυτό δίνει μια πολύ καλή εικόνα στο Δήμο παρά τα όποια άλλα προβλήματα μπορεί να έχει. Θεωρώ λοιπόν ότι για την Νίκαια τα δύο σημαντικά προβλήματα είναι αυτά. Οποιαδήποτε δημοτική αρχή θα πρέπει στην τετραετία που θα ακολουθήσει να απαντήσει τουλάχιστον σε αυτά τα δύο. Μακάρι να μπορέσει να απαντήσει και σε άλλα δύο ή σε άλλα τέσσερα. Όμως αυτά τα δύο προβλήματα, αν θέλει να θεωρηθεί ότι πέτυχε, πρέπει να τα απαντήσει οπωσδήποτε. Κατά την άποψή μου, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται στη Νίκαια για μήνες ή για τον πρώτο ή για τον δεύτερο, δεν μπορώ να ξέρω για πόσο καιρό, να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο αν δεν απαντήσεις το κεφάλαιο σκουπίδια. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε ίσως να είμαστε στο απορριμματοφόρο ο καθένας από εμάς κάποιες μέρες το μήνα για να παρακολουθούμε πώς γίνεται η διαδικασία, για να διαμορφώσουμε δική μας άποψη στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή, οι 45 Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα παρτίζουν το Συμβούλιο, για να νιώσουν οι εργαζόμενοι ότι μαζί την κάνουμε αυτή τη διαδικασία καθαρισμού της πόλης και για να νιώσουν οι πολίτες ότι η Δημοτική Αρχή πραγματικά στα σοβαρά και με τα όποια δύσκολα προβλήματα, όταν έχεις καλά οικονομικά, πώς θα κάνεις καθαριότητα. Κακά τα ψέματα. Όταν ο στόλος σου είναι απαρχαιωμένος και η πρέσα σου χαλάει κάθε δύο μέρες, πώς πραγματικά θα βγεις να μαζέψεις σκουπίδια? Όταν δεν έχεις πληστικό για να πλύνεις τους κάδους, πώς θα καθαρίσεις τους κάδους? Όταν δεν έχεις λεφτά για να πάρεις καινούριους εργαζόμενους στην καθαριότητα, πώς θα ανταποκριθείς? Δηλαδή το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο και ξέρω ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως οφείλει σαν Δημοτική Αρχή να πέσει με τα μούτρα σε αυτό το κομμάτι για να νιώσει ο Δημότης πρώτα απ' όλα ότι επιτέλους αρχίζει να ζει σε μια πόλη καθαρή, που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.